centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Συνεδρίες και Ιερά Σύνοδος, υπάρχουν κάποιες αποφάσεις. Θα σταλεί και μια εγκύκλειος. Σήμερα είναι και χαιρετισμοί. Μας ρωτούν τι θα γίνει. Είχαμε και ένα ηχείο στο χωριό και ακούγαμε από το σταθμό της Μητρόπολης τους χαιρετισμούς. Τι θα γίνει τη Μεγάλη Εβδομάδα? Έχει ζητηθεί τη Μεγάλη Εβδομάδα να είναι ανοιχτή η ναή. Ανοιχτή με ποια έννοια? Να γίνονται κανονικά οι λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας, χωρίς όμως κόσμο, να ακούγονται από τα ηχεία. Υπάρχει ένα μπέρδεμα και ο κόσμος δεν ξέρει γύρω από αυτό το πράγμα τι γίνεται. Σεβασμιότατε, καλημέρα. Καλημέρα, Χριστό μου. Καλημέρα στους αγαπητούς μας ακροατάς. Σε όλους τους Καστοριανούς, σε όλους που βρίσκονται εδώ, στη δύσκολη αυτή ώρα, εδώ στη Μακεδονία μας, εδώ στην Καστοριά μας. Σεβασμιότατε, πήρε κάποιες αποφάσεις Ιερά Σύνοδος, θα σας σταλεί και μια εγκύκλειος. Να ξεκινήσουμε όμως, πριν να δούμε τι θα γίνει για Μεγάλη Εβδομάδα. Μας έχουν πει ότι και τώρα που είναι χαιρετισμοί, έχει απαγορευτεί να μπαίνει στο ηχείο της κοινότητας και τα λοιπά της Εκκλησίας η μετάδοση από το σταθμό της Εκκλησίας? Δεν γνωρίζω γι' αυτό. Εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι το εξής, ότι επιτρέπεται, εφόσον έχουμε έναν σταθμό ο οποίος έχει άδεια, να μεταδίδονται οι ακολουθίες μέσω του σταθμού αυτού. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και εμείς χρησιμοποιούμε το ραδιοφωνικό σταθμό και αναμεταδίδουμε καθημερινά αυτές τις ιερές ακολουθίες, οι οποίες πραγματικά από ό,τι με έχουν πληροφορήσει, όχι ένα και δυο, αλλά ακούει πολλοί κόσμος. Ναι, πολλοί κόσμος, και μάλιστα, ότι ο κόσμος είναι αναπαυμένος. Αρκεί να σας πω έναν αριθμό μόνο που θα καταλάβετε εσείς το μέγεθος. Το περασμένο Σάββατο που κάναμε μια αγρυπνία ιδιαίτερα για την λιμική αυτή ασθένεια, εκτός από τους Καστοριανούς, εκτός από αυτούς δηλαδή που ακούνε απευθείας το ραδιοφωνικό σταθμό, 6.500, 6.200 για την ακρίβεια, μας παρακολουθούσαν μέσω του ίντερνετ. Μέσα από το ίντερνετ, μάλιστα. Καστοριανοί της Αμερικής, της Αυστραλίας, από τη Γερμανία, από το Βέλγιο. Θα μπορούσα να σας πω πολλές πόλεις να σας αναφέρω. Ήδη οι πατέρες το βράδυ μας λένε πολλά τέτοια, δηλαδή πόσο δηλαδή έχουμε αυτή την παρακολούθηση από το σταθμό. Λοιπόν, δεν γνωρίζω τίποτα άλλο, θα μας έρθει μία εγκύκλιο. Το λέω αυτό σεβασμιότατε, γιατί ας πούμε την προηγούμενη Παρασκευή που ήμουνα στο χωριό μου, γινόταν η μετάδοση από το σταθμό της Εκκλησίας μέσα από τα μεγάφωνα της κοινότητας. Αυτό μπορεί να γίνει σήμερα πάλι? Πιστεύω μπορεί να γίνει, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Μάλιστα. Πιστεύω να μην υπάρχει πρόβλημα κανένα. Απέναντίας θα πρέπει να το επιζητούν και να ενισχύσουν το λαό μας. Το πιο μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο η παρουσία της ασθενείας. Είναι η ψυχολογία του κόσμου. Είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι κλεισμένοι μέσα στο σπίτι τους με την απειλή της θανατηφόρου αυτής ασθενείας. Είναι μεγάλο πράγμα. Όλοι δεν είναι, γιατί συνεχίζουν βλέπω να υπάρχουν. Το καταλαβαίνω. Εγώ δεν μπορώ να πω για τον καθένα. Και εκμεταλλεύονται διάφορα παράθυρα. Ας πούμε, και είναι και πολλοί κόσμοι. Εγώ δεν μπορώ να πω για τον καθένα τίποτα. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Εγώ, για να δώσω το παράδειγμα, είμαι κλεισμένος μέσα. Σας το λέω ειλικρινά. Θα μας δοθεί βέβαια η ευκαιρία και την άλλη εβδομάδα που θα μας έρθει αυτή η εγκύκλειος. Η Σύνοδος αποφάσισε. Τι αποφάσισε εδώ για να δούμε λίγο τι θα γίνει για Μεγάλη Εβδομάδα? Αυτό είναι ορθό που λέμε ότι ζητάτε να γίνονται κανονικά ακολουθίες στην Μεγάλη Εβδομάδα? Ζήτησε η Ιερά Σύνοδος να γίνονται κανονικά όλες οι ακολουθίες σε όλους τους ναούς με το ανάλογο προσωπικό. Δηλαδή ο παπάς του χωριού, ο ψάλτης, ο νεοκόρος. Μάλιστα. Ναι, και αυτό είπε η Ιερά Σύνοδος. Και στα ηχεία να ακούγεται στο χωριό, όχι να πάνε πιστοί. Ναι, να ακούγεται στο χωριό. Βέβαια, ή στη γειτονιά, ή στην Καλλιθέα μας. Στη γειτονιά. Προσπαθεί δηλαδή, προσπαθεί η Εκκλησία και η Πολιτεία να μην υπάρχει ο συνωστισμός αυτός, προκειμένου δηλαδή να αποφύγουμε τις ιώσεις. Την παρουσία δηλαδή αυτής της κλιμικής ασθενείας. Αυτό γνωρίζω και εγώ. Και αυτό βέβαια κάνουμε μέχρι σήμερα, διότι προέχει αυτή τη στιγμή η υγεία των συνανθρώπων μας. Βέβαια διαβάζουμε πολλά θέματα, παραδείγματος χάρη είδα και ένα χθες ή προχθές, την ώρα που έχει γίνει η απαγόρευση για τις εκκλησίες, όπου υπάρχουν, στις μεγάλες πόλεις κύριες, που υπάρχουν παράνομα τζαμιά, μια χαρά πηγαίνουν και κάνουν εκεί. Κοιτάξτε, αυτά γίνονται μόνο στον τόπο μας.
Αυτά γίνονται μόνο στον τόπο μας και μάλιστα εις βάρος του λαού μας. Δεν έχω μιλήσει. Είπα ότι αυτή τη στιγμή προέχει η υγεία των συνανθρώπων μας και η ενότητά μας. Κάποια στιγμή θα περάσει το γεγονός, θα περάσει η κρίση αυτή. Και θα μας δοθεί η ευκαιρία και μαζί να τα κουβεντιάσουμε. Όπως και στα κέντρα εκεί στα νησιά μεταναστών. Επιτρέψτε μου να πω και αυτό. Είδαμε και κάποια βίντεο και εκεί από τα μέρη των μεταναστών εκεί και τα hot spot, όπως τα λένε, να γίνονται πάρτι, ο ένας δίπλα κολλητά στον άλλον, σε έξαλλη κατάσταση κτλ. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να ξέρουμε, η λατρεία δεν ανήκει στην πολιτεία. Δεν έχει καμία σχέση η πολιτεία με τη λατρεία. Η συνάθρηση, το να περιφρουρήσει την υγεία των ασθενών, των ανθρώπων, ναι, βεβαίως. Η λατρεία όμως, πώς απογορεύεις εσείς έναν ιερέα να λειτουργήσει μέσα στο ναό? Ποιος τον διόρισε τον ιερέα? Ποιος του έδωσε την ιεροσύνη? Ποιος? Ούτε άγγελος, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ούτε αρχάγγελος, ούτε άλλη της κτιστή δύναμης, αλλά αυτός ο παράκλητος ταύτην διετάξατο την ακολουθία. Είτε πιστεύουμε είτε δεν πιστεύουμε, αυτά, όπως γράφει ο Μητροπολίτης Μεσογείας, τα λόγια του σας επαναλαμβάνω, έτσι, ναι, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Λοιπόν, όπως γράφει σε μια ανοιχτή επιστολή ο Μητροπολίτης Μεσογείας, και επειδή ξέρω ότι ο Μητροπολίτης Μεσογείας είναι προσκύμενος και προς την κυβέρνηση, προσκύμενος, έτσι τον σέβονται όπως και όλες οι άλλες κυβερνήσεις, γιατί έχουμε ένα πρόσωπο, θα λέγαμε, πολύ σέβαστο, ναι, και πολύ αγαπητό, άνθρωπος δηλαδή της επιστήμης, γράφει ότι, ξέρετε, ούτε τα δύσκολα χρόνια δεν απαγορεύτηκε η λατρεία. Μπορούσες να είσαι μέσα στο ναό, να κάνεις τις ακολουθίες, να προσφέρεις τη Θεία Λειτουργία υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Απεραντίας η πολιτεία θα έπρεπε να το επιδιώκει αυτό. Λειτουργήστε, προσευχηθείτε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Δεν αντιμετωπίζονται μόνο οι ασθένειες, μόνο δηλαδή, μόνο με την επιστήμη, αλλά και με τη βοήθεια του Θεού. Κάποτε κάναμε και λιτανίες, κάναμε και προσευχές. Έτσι γιορτάζουμε τον Άγιο Νικάνορα στην Καστοριά, που θεράπευσε τα βρέφη, που έδιωξε από το γέρμα την ασθένεια και όλα αυτά. Αν λοιπόν αυτά τα ξεχάσουμε, τότε έχουμε ξεχάσει, για να θυμηθούμε τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, τον ίδιο μας τον εαυτό, και τότε δεν χρειάζεται να δούμε. Σεβασμιώ τότε, τελικά όμως τι θα γίνει, γιατί βλέπω συνεχίζουν να το ρωτούν την Μεγάλη Εβδομάδα. Εσείς πήρατε μία απόφαση στην Ιερά Σύνοδο. Αυτή δεν εγκριθεί ή όχι τώρα από την κυβέρνηση, αυτό περιμένουμε? Δεν μπορώ να ξέρω τίποτα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε αν όντως θα γίνει αυτό που αποφασίσατε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω. Αυτή η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε, περιμένουμε την εγκύκλιο. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω ένα μικρό, 2-3 σειρές από τον Μητροπολίτη Μεσογείας. Γράφει. Είναι όμως πράγματι απορίας άξιον το εξής. Είναι επικίνδυνη η τέλεση της Θείας Λειτουργίας από τρεις ανθρώπους, ιερέας, ψάλτης, νεοκόρος, σε ένα ναό 300 τετραγωνικών μέτρων, και δεν είναι επικίνδυνη η παραμονή για ψώνια 30 ανθρώπων ή 20 κατά νεότερη οδηγία σε μια υπεραγορά αντίστοιχης έκτασης? Παρακαλώ, συμβουλευτείτε τους επιφθήνους του σχεδιασμού αυτών των μέτρων, τους ιατρούς, τον αξιότιμο κύριο Τσιόδρα. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε το άτοπο του παραπάνω παραδείγματος. Μάλιστα. Εγώ αυτό διαβάζω για να το ξέρουν οι ανθρώποι. Ο Τσιόδρας που είναι και ψάλτης επίσης, έτσι. Είναι πνευματικό τέκνο του Μητροπολίτου Μεσογείας. Και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια οικογένεια. Ξέρετε πόσα παιδιά έχει? Είναι πολύ τέκνος, το ξέρω. Επτά παιδιά. Και αυτή τη στιγμή και το άλλο συγκεντρώνει τον σεβασμό όλων των ανθρώπων. 9 στους 10 Έλληνες. Το έχετε διαβάσει και εσείς. Ναι. Το έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη, ακριβώς, ναι. Έτσι δεν είναι? Είναι ο άνθρωπος που τον ακούει με πολύ προσοχή κάθε απόγευμα στις 6 η Ελλάδα. Ναι. Και βεβαίως και εμείς συμφωνούμε και λέμε αυτά που λέει να τα τηρήσουμε. Γι' αυτό και δεν με έχετε ακούσει ποτέ να πω, ξέρετε, ελάτε. Όχι. Τώρα θα μείνετε στα σπίτια σας. Το ακούσατε ποτέ? Ναι, μάλιστα. Τώρα θα μείνετε στα σπίτια σας. Τώρα θα κλειστούμε μέσα. Τώρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Σεβασμιώτατε, ότι πότε θα ξέρουμε πραγματικά τι θα συμβεί αυτή Μεγάλη τη εβδομάδα που μας έρχεται? Θα έρθει η εγκύκλιο στη Ιερά Συνόδο, ναι, και θα μας δοθεί η ευκαιρία να σας την αναγνώσω. Βέβαια. Άρα ούτε και εσείς ξέρετε αυτή τη στιγμή να απαντήσετε στον κόσμο? Όχι. Βέβαια, για να προετοιμάσω τον κόσμο μας, θα πρέπει να είναι ένα διαφορετικό Πάσχα.
Μην περιμένουμε να δούμε να την περιφορά του επιταφείου, ούτε να κάνουμε την Ανάσταση εκείνη εκεί την οποία κάναμε. Θα είναι κάτι διαφορετικό. Όμως, εγώ πιστεύω ότι έτσι με τον τρόπο αυτό και θα φυλαχτούμε, αλλά θα έχουμε και πλούσια την ευλογία του Θεού. Γι' αυτό και εγώ προτρέπω τους αγαπητούς μου όλους. Υπενθυμίζω για την Ορθόδοξη Εκκλησία, το Πάσχα είναι, θα λέγαμε, η πιο δυνατή, η πιο μεγάλη στιγμή. Είναι η βάση της πίστεως. Σε αντίθεση με τους καθολικούς που είναι τα Χριστούγεννα. Η βάση της πίστεως μας. Εάν Χριστός ούτε γίγερται, ματέα η πίστη ημών και νόν το κήρυγμα ημών. Και εκεί, στο θέμα της Αναστάσεως, στο γεγονός της Αναστάσεως, εδράζεται η Εκκλησία. Ακριβώς. Η οποία Εκκλησία είναι αυτός ο Χριστός, ο παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Και στον Αναστά Χριστό, ουσιαστικά βασίζεται, όπως είπαμε, και όλη η θεωρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η εμπειρία της Εκκλησίας. Θα μας δοθεί όμως η ευκαιρία. Την υπομονή, ευχή σας λέμε εδώ πολλά μηνύματα. Την έχετε, και ραδιοφωνικά μας λέει. Την έχετε και την αγάπη μου έχετε και τις καθημερινές μου ευχές. Επικοινωνώ με το ραδιόφωνο 2 φορές την ημέρα. Και το πρωί στη Θεία Λειτουργία και το βράδυ στο απόδειπνο που κάνουμε στο Επισκοπείο. Μάλιστα. Και ακόμη μια φορά τους εξωτερικεύω την αγάπη μου και τους λέω ότι μου λείπουν. Τι να κάνω όμως, δεν γίνεται διαφορετικά. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αυτό εμένα μου στοιχίζει ακόμη περισσότερο. Είναι σίγουρο. Την αγάπη μου σε όλους και τις εγκάρδιες ευχές μου. Θα περάσει. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Να είστε καλά. Την αγάπη μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.